Αλλά και η Νιώβη που εξέφρασε τη στήριξή τη στην υποψηφιότητα άλλου κόμματο και συγκεκριμένα του Γιάννη Γιάννη για την Ευρωβουλή. Θα πάμε λοιπόν αίθουσα σύνταξη και τη Σοφία Ιωσήφ παρακολουθεί τι εξελίξει. Σοφία, καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Δεν τελειώνουν πέτρα οι αναταράξει στον Δημοκρατικό Συναγερμό, καθώ η νέα εκλογική αναμέτρηση φέρνει μαζί τη ζητήματα που αφορούν τόσο σε όσου κατέρχονται υποψήφοι απέναντι στου εκλεκτού του κόμματο, όσο και σε όσου στηρίζουν διαφορετικέ υποψηφιότητε. Μεταξύ άλλων, για απόφαση στα συλλογικά όργανα του ΔΣΥ θα οδηγηθεί η περίπτωση του Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, ο οποίο υπέβαλε την υποψηφιότητά του για τον Δρύμο Στροβόλου απέναντι από τον Χρήσο Τσίγκι. Σε δηλώσει τη, η πρόεδρο του Δυσσή, Ανίτα Δημητρίου, στο σταθμό Αντένα, δήλωσε ότι έχουν ήδη τεθεί εκτό κόμματο όσοι έχουν κατεβεί με άλλου κομματικού χώρου. Επίση, έχουν σταλεί επιστολέ, όπω είπε, που περιλαμβάνουν την πρόνοια του καταστατικού για όσου κατεβαίνουν ανεξάρτητοι, ανάμεσά του και ο Δήμαρχο Τροβόλου, Ανδρέα Παπαχαραλάμπου. Ναι. Από την άλλη, όμω, υπάρχει και η περίπτωση τη Νιώβη Παρισινού, διαφορετική βέβαια, η οποία εξέφρασε υποστήριξη σε υποψήφιο άλλου κόμματο. Και ενώ η φημολογία περί διαγραφή τη οριάζει, η τελική απόφαση θα ληφθεί επίση από τα συλλογικά όργανα του κόμματο, μαζί βεβαίω με άλλε παρόμοιε περιπτώσει που θα οδηγηθούν στο εκτελεστικό γραφείο. Η Νιώβη Παρισίνου Πέτρα, πρώην αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπο, υπενθυμίζουμε ότι στήριξε την υποψηφιότητα Γιάδη Γιάδη για, για τι ευρωεκλογέ. Τώρα, οι διπλέ εκλογέ ενδέχεται να φέρουν και ανακατανομέ στην Βουλή, αν βέβαια λάβουν την ψήφο των πολιτών οι 8 υποψήφοι που κατέχουν έδρα. Πρόκειται για τον Νίκο Τορναρίτη του ΔΣ, υποψήφιο των Δήμο Λευκοσία, τον Χρήση Παντελίδη από το Δίκο, υποψήφιο Ευρωβουλευτή, του Σωτήριο Ιωάννου και Λίνο Παπαγιάννη από το ΕΛΑΜ, που διεκδικούν τι θέσει του Δημάρχου Λάρνακα και Αμοχώ του αντίστοιχα. Στη μάχη των Ευρωεκλογών μπήκαν και ο Ανδρέα Αποστόλου και ο Ηλία Μυριάνθου από την ΕΔΕΚ, αλλά και ο Αλέκου Τρεφωνίδη από την ΔΥΠΑ και ο Σταύρο Παπαδούρη από το κίνημα Οικολόγων. Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Σημαντική μεν, αλλά με σόρια προβλημάτων δε, η μεταρρυθμίση της τοπικής αυτοδιοίκησης τέσσερις πρώην Υπουργείες Εσωτερικών που μίλησαν στο ΣΥΓΜΑ προτάσουν ως βασικές...